Με αφορμή ανάρτηση σε κοινωνικό δίκτυο του Συμβούλου του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Άντων Καρατσενκό με πανοραμική θέα της κόκκινης πλατείας της Μόσχας, οι ρωσικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες ένα ουκρανικό ντρόουν να πετάξει πάνω από τη Μόσχα παραβιάζοντας την αεράμινα. Το σενάριο αυτό για το Κρεμλίνο έχει μεγάλε πιθανότητε, ενώ οι Ρώσοι φοβούνται Ουκρανικά πυροτεχνήματα για τις 9 Μαου, σύμφωνα και με τον Ουκρανό αξιωματούχο. Στις 9 Μαου η Ρωσία γιορτάζει την ημέρα της Νίκης, η οποία αφορά την κατάληψη του Βερολίνου από τον Ρωσικό στρατό το 1945. Φέτο θα έχουμε μια παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα στην κόκκινη πλατεία τη Μόσχα, αλλά η παρέλαση του Αθάνατου Τάγματο ακυρώθηκε για λόγου ασφαλεία. Οι παρελάσει τη 9η Μαου ακυρώθηκαν επίση στην Κρυμαία και στι πόλει Μπέλγκορον και Κούρσκ που συνορεύουν με την Ουκρανία. Η κόκκινη πλατεία θα είναι κλειστή για το κοινό από τι 27 Απριλίου έω τι 10 Μαου για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή τη παρέλαση. Αν έχω δίκιο, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Μόσχας, ούτε καν το 1941. Φοβούνται οι αρχές του Κρεμλίνου κάτι, αναρωτήθηκε ο Ουκρανός αξιωματούχος. Όμως υπάρχει κάτι άλλο, τα ντρόνους έρχονται από τον ουρανό. Το φυσικό κλείσιμο της πλατείας δεν προστατεύει τους Ρώσους από αυτό, προειδοποίησε ο ίδιος. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία ντρόουνς με κάμερες βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές της περιοχής της Μόσχας πρόσφατα. Ο Κερατσένκο κατηγόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι γίνεται όλο και πιο τοξικός. Ο μόνος ξένος ηγέτης που θα συμμετάσχει στην παρέλαση της νίκη στη Μόσχα στις 9 Μαου είναι ο πρόεδρος της Κυργυζίας. Προσκλήθηκε στα τέλη Μαρτίου. «Φέτος η χώρα δεν θα έχει διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις αφιερωμένες την 1η Μαΐου. Οι ρωσικές αρχές επίσης δεν θα πραγματοποιήσουν την παραδοσιακή πορεία του αθάνατου τάγματος στι 9 Μαΐου», έγραψε ο Γερατσέγκο. «Η στόχη λοιπόν για τους Ουκρανούς είναι πολύ και άκρος δελεαστική, σύμφωνα με εκτιμήσεις κάλων ειδικών αμυντικών αναλυτών». Το σίγουρο είναι ότι η ρωσική αεράμινα θα δουλέψει βάρδιες για να κρατήσει τον ενέργειο χώρο πάνω από τη Μόσχα καθαρό, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνο να ξεφύγει κανένα μη επανδρωμένο ενέργειο όχημα και να φτάσει στην κόκκινη πλατεία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.